Ονομάζομαι Ξένια Τσολάκη Μεταξά και εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με την εκπαίδευση παιδιών και νέων στη Λεμεσό. Φέτος αποφάσισα να συναντήσω μερικούς από τους χιλιάδες απόφοιτους του εκπαιδευτικού μου ιδρύματος για να ανακαλύψω τι κάνουν σήμερα και πώς η εκπαιδευτική τους πορεία έχει συμβάλει στη διαμόρφωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. Σήμερα θα συναντήσω τον Μιχάλη Οικονομίδη. Ο Μιχάλης Οικονομίδης είναι νομικός σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών GFA Group, Chambersfield, Οικονομίδης Κράνος και GFA Trust. Παράλληλα, είναι εγκεκριμένος δικηγόρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Barrister του Ηνωμένου Βασιλείου, αδειοδοτημένος σύμβουλος αφαιρεγκιότητας Κύπρου, εγκεκριμένος διαμεσολαβητής του Αστικού και Εμπορικού Μητρώου Κύπρου και μέλος του οργανισμού The Chartered Institute of Arbitrators of England and Wales. Ο Μιχάλης φοιτήσε στο φροντιστήριό μας για 8 χρόνια και υποστηρίζει ότι η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας έχει ουσιαστικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία ενός ατόμου, καθώς είναι η βάση της επικοινωνίας του με τη διεθνή αγορά. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που είμαι σήμερα μαζί σου, γιατί είναι το πρώτο interview που θα χαράξει μια σειρά interviews, ένας φόρος τιμής προς τους μαθητές μου, τους απόφοιτους του XTMPI. Πρώτον και κυρίων, το εκτιμώ αφάνταστα το ότι είμαι το πρώτο interview. Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σου. Όντως, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν μετά από τόσα χρόνια ξανασυναντηθήκαμε με διαφορετικά κάπως καπέλα και ρόλους, αλλά η σχέση μας, η ανθρώπινη... Δεν χαθήκαμε ποτέ. Ακριβώς. Η σχέση ιδιαίτερη που είχαμε πάντα ήταν πάντα και παραμένει και θα παραμένει πάντα. Είναι μεγάλη η πορεία σου και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα διατηρείς το ίδιο πρόσωπο, την ίδια παιδικότητα. Είναι σαν να δεν άλλαξε τίποτε πάνω σε όλα αυτά τα χρόνια. Και να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν σε είδα μετά από χρόνια και με προσκάλεσες σε έναν event που είχες κάνει για την εταιρεία σου, ένιωσα να μας ενώνει ένα νήμα αυτό που λες τώρα. Ήταν σαν να πήγαμε ξεχωριστούς δρόμους, αλλά ενωνόμαστε με ένα νήμα, γιατί ένιωσα ότι εκείνο το vision που σας έδωσα όταν ήσασταν παιδιά, το να μην ξεχνούμε την ψυχή μας, ό,τι και αν έχει το μυαλό μας, όσα βραβεία, όσα διπλώματα και αν πήρατε, να μην ξεχνάτε ότι είσαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και όταν με προσκάλεσες σε έναν χριστουγεννιάτικο charity event που είχες κάνει για κάποια παιδάκια που είχαν ανάγκη τέλος πάντων, δεν σου κρύβω ότι έκλαψα και συγκινήθηκα, γιατί έβλεπα εκείνη την ώρα που μιλούσε σε ένα μικρό παιδί από το φροντιστήριο, ένα skywalker, να προχωρά μορφωμένος πια, αλλά να μην ξεχνά ούτε από πού ξεκίνησε, ούτε το ότι πρέπει να δώσουμε πίσω στην κοινότητα μας αυτά τα πράγματα που εμείς πήραμε απλό χέρα. Κρατώ αυτό που ανάφερες πριν λίγο για τον άνθρωπο, για την παιδικότητα. Εγώ μέσα από τις αρχές που έχω μάθει από νεαρή ηλικία, από τις αρχές που μάθαμε από το φροντιστήριο, σαν μια οικογένεια που ήμασταν εκεί μαζί πάντοτε, πάνω απ' όλα άνθρωπος και επαγγελματίας και επιτυχημένος να είσαι, ακριβώς όπως έχεις αναφέρει, δεν πρέπει να ξεχνάς από πού ξεκίνησες, να προσφέρεις πίσω στην κοινωνία. Αυτό που πάντα με οθούσε έτσι μια κρυφή φλόγα μέσα μου να κάνω τη δική μου εταιρεία και μετά το δικό μου ομίλο εταιριών ήταν για να μπορώ να μεταφέρω τα δικά μου πιστεύω, το vision μου, τις δικές μου πεπιθήσεις, τα principles, τα core values που έχουμε μάθει μέσα από τη δουλειά μου και προσφέροντας φυσικά πίσω στην κοινωνία. Δηλαδή αν ήταν να δώσεις έτσι ένα λιθαράκι που εβάλαμε εμείς στα σχολείο ή εγώ στα Ξένια ή... Τι θα ήταν το Μιχάλη μου, τι είναι κάτι που θυμάσαι εσύ εντόνων? Πάρα πολλά λιθαράκια να ομολογήσω. Πρώτον και κυρίων, οι αρχές. Πήραμε κάποια μαθήματα ζωής. Once a skywalker, always a skywalker. Πήραμε μαθήματα ανθρωπιάς. Σίγουρα έντονα παραμένει στο μυαλό μου διάφορες αναμνήσεις μέσα στην τάξη, διάφορα projects τα οποία κάναμε, οι φιλίες. Έχω κάνει, οφείλω να ομολογήσω, φιλίες από το φροντιστήριο, οι οποίες είναι αδερφικές πλέον φιλίες, οι οποίες παραμένουν μέχρι σήμερα μετά από ακόμη 20 ολόκληρα χρόνια. Μιλούμε για τον φίλο σου, τον Γιώργο. Τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη. Ο οποίος ήσασταν μαζί στο Summer School στην Αμερική. Ναι. Το πρώτο Summer School που τόλμησα να κάνω στην Αμερική ήταν μαζί σας. Το οποίο
έρχομουν σε αυτό το σημείο τώρα να αναφέρω είναι ότι μία από αυτές τις στιγμές που μου έχει μείνει στη ζωή και ακόμα μέχρι σήμερα, 34 χρονών, συζητώ με τον Γιώργο πάρα πολλές φορές, θυμούμαστε αυτές τις αναμνήσεις του σχολείου, γιατί ναι. Για μένα ένα τότε μωρό παιδί να πάει, να ξεκινήσει να φύγει από τη μικρή Κύπρο, να πάει ξαφνικά στο Λος Άντζελες, να ανοίξει το μυαλό του σε μια κουλτούρα, σε έναν τρόπο σκέψης πολύ διαφορετικό, το οποίο μας μαθαίνατε εσείς από τότε, από το φροντιστήριο μας μαθαίνατε να βλέπουμε πολύ πιο ανοίγματα. Ανοίγαμε παραθυράκια. Ακριβώς. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα ζωής, το οποίο πιστεύω ότι θα θυμούμε μέχρι την τελευταία μου μέρα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να σου δείξω κάτι που ανακάλυψα, Μιχάλη. Που είναι από το Λος Άντζελες, εφόσον το θυμήθηκες. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν τις έχεις αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ που χορεύουμε μαζί. Είσαι ο ίδιος μπορώ να πω ακόμα και εδώ με την ομάδα του Λος Άντζελες που όλοι είναι τώρα πετυχημένοι. Θα σου το καδράρω και θα είναι ένα από τα δωράκια σου που θα πάρεις μετά το interview. Απίστευτο. Βλέπεις πώς, πώς περνούν τα χρόνια. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω, συγκινήθηκα τώρα. Ξαφνικά να γυρίζεις το χρόνο πίσω 15 πόσα... Τι 15, 18 χρόνια 18 και χρόνια. Το να βλέπεις πού ξεκινάς. Στο τέλος της ημέρας είναι αυτές οι αναμνήσεις που μένουν. Το πώς χτίζεται ένας άνθρωπος, το πώς χτίζεται ένας άνθρωπος μέσα από τις φιλίες, μέσα από τις σχέσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι είχαμε σχέση δασκάλας, μαθητή. Ήταν μια οικογένεια που καθόμασταν κάθε πόσες φορές την εβδομάδα, όλοι μας ερχόμασταν με τη χαρά μας, γιατί νιώθαμε ότι μαθαίναμε εφ' όλης της ύλης πράγματα για τη ζωή. Μαθήματα ζωής. Τα οποία μέχρι σήμερα, υποσυνείδητα, θέλοντας ή μη θέλοντας, τα κουβαλούμε, τα γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε τα καθημερινά. Ναι, και το σημαντικό είναι ότι έπαιρνα και εγώ από εσάς πάρα πολλά πράγματα, τα οποία με βοηθούσαν να πάρω δύναμη. Εσείς δεν το γνωρίζατε, νομίζατε ότι εγώ σας έδινα, μπορεί να σας έδινα γνώση, αλλά έπαιρνα από εσάς τον παιδικό ενθουσιασμό, τον τρόπο που με κοιτάζατε και ήθελα να γίνω καλύτερη και να πάω να κάνω και άλλα διπλώματα, να πάω να κάνω και το διδακτορικό μου, να πάω να κάνω, γιατί ήθελα να σας δώσω παραπάνω πράγματα. Και τούτο το πράγμα δεν σταμάτησε ακόμα. Ακόμα διάτε μου κουράγιο να θέλω να κάνω τούτα τα YouTube βίντεο, να κάνω parties, να κάνω παραστάσεις, να προσφέρω πίσω στην κοινότητα, να κάνω charity events που πάντα τα έκαναμε. Ακόμα και το Skywalkers βγήκε από εσάς. Έκαναμε ένα διαγωνισμό και είπα η ομάδα μας που παίζουμε ποδόσφαιρο τι να την ονομάσουμε. Να πάτε σπίτι να σκεφτείτε, να κάνετε σχέδια και να έρθετε. Οπότε αν ήρθε έναν παιδάκι με μία εικόνα, συννεφά και πάνω να στέκεται έναν αγόρι και έναν κορίτσι με τα χρώματα τα κόκκινο μπλε άσπρο και έγραψε Skywalkers. Λέω μπράβο, λέω. Τι σημαίνει αυτό, Skywalkers? Λέει, επειδή κυρία εδώ μας κάνετε να νιώθουμε ότι περπατούμε στα σύννεφα, στον ουρανό. Ποιον θα ήταν, Μιχάλη μου, το μήνυμα σου προς τους Skywalkers, να το κλείσουμε έτσι όμορφα με ένα μήνυμα προς τους Skywalkers? Να παραμένουν αυθεντικοί όπως έχουν μάθει και μέσω του φροντιστηρίου, μέσω του δικού σας βάγιους που μας έχετε μεταφέρει, να προσπαθούν πάντα να δουλεύουν σκληρά, γιατί όλα στη ζωή δυστυχώς πρέπει να δουλέψει σκληρά. Άρα στους Skywalkers να παραμένουν πάντα να βλέπουν, δεν θα λέγα πάντα την παροιμία sky is the limit, γιατί universe is the limit now. Άρα οι Skywalkers να πάνε ακόμα πιο πάνω to the universe. Πιο πάνω από το sky. Ακριβώς. να συνεχίσουν στη ζωή τους και να μεταφέρουν με τους δικούς τους τρόπους, με τα δικά τους λιθαράκια στην κοινωνία, ο καθένας με το δικό μας κομμάτι, είτε δίνοντας πίσω στην κοινωνία, είτε σαν επαγγελματίες, είτε μέσω charity. Ο καθένας να συνεχίσει το έργο, το λειτουργήμα που μας έχετε διδάξει, το οποίο δεν νομίζω να υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσω για... Α, μου, Μιχάλη μου, μπορώ να σας αγκαλιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα που μας έχετε... Μόνο η συγκίνηση που είδα στα μάτια σου νομίζω ότι ήταν όλων τα δώρα που πήρα όλα αυτά τα 30 χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγουμε αυτήν τη σειρά YouTube videos με την παρουσία σου και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και να ξέρεις ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εφ' όλης της ύλης και εύχομαι και οι υπόλοιποι όλοι οι Skywalkers να δημιουργηθεί μια κοινότητα όπου εσείς όλοι θα δεθείτε με τούτον το νήμα
της αγάπης που πήρατε και που μου δώσατε στο φροντιστήριο και να συνεχίσετε και εσείς να δίνετε με τη σειρά σας στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου.